ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις στον ΟΕΔ. Σε ό,τι αφορά αυτό που με ρωτήσατε, εμείς θα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους εργαζόμενους αυτούς που θα έρθουν στο Δήμο μας, όπως κάναμε και στην πρώτη φάση της συνοφελούς εργασίας. Θα τους αξιοποιήσουμε προς όφελος και των ιδίων, φυσικά και των δημοτών μας, που περιμένουν και θέλουμε και εμείς να δουν και κάποια άλλα περισσότερα έργα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Δήμου. Οι συμβάσεις της νέας κοινοφελούς εργασίας είναι οκτάμηνης διάρκειας. Τώρα, όσοι είναι έως 25 ετών θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ, ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ. Όμως μην ξεχνάμε ότι και αυτοί οι κοινοφελείς είναι κοινοφελείς όπως τη λένε εργασία. Πρόκειται για 8 μήνες και τίποτα άλλο και μετά τους 8 μήνες τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και βέβαια με μισθούς πολύ κατώτερους των περιστάσεων. Γι' αυτό λέμε σαν Δημοτική Αρχή ότι επιτέλους θα πρέπει να σταματήσουν τα 8 μήνα, τα 5 μήνα, τα 2 μήνα, τα 4 μήνα κλπ. Διότι τόσο ο Δήμος μας, όσο οι ίδιοι εργαζόμενοι, όσο και οι δημότες μας έχουν ανάγκη από μόνιμες σταθερές σχέσεις εργασίας. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με μοριοδότηση και με κύριο χαρακτηριστικό το διάστημα που έχουν μείνει εκτός αγοράς εργασίας. Ενισχυμένη μοριοδότηση προβλέπεται για μακροχρόνια ανέργους και μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και για οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο γονέα. Αυτά τα Χριστούγεννα θα μείνουν αξέχαστα σε μικρούς και μεγάλους. Στο μαγικό σταθμό, στην καρδιά της Καλαμάτας, το σκηνικό θυμίζει παραμύθι. Με οικοδεσπότη τον Άι Βασίλη, σε ένα ονειρεμένο εργαστήρι, η ατμόσφαιρα είναι μαγική. Τι ξωτικά και νεράιδες, τι θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις καραγκιόζι, τι συναυλίες καραόκε και αμέτρητα παιχνίδια για γέλια και διασκέδαση. Τι εκπλήξεις, όλα θα τα ζήσετε στο μαγικό σταθμό. Το παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο χωριό σας περιμένει στο παλιό σταθμό ΟΣΕ, στην καρδιά της Καλαμάτας. Αυτές είναι οι γιορτές, παιδιά! Το χριστουγεννιάτικο χωριό ανοίγει τις πόρτες του και σας υποδέχεται από το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Είστε όλοι καλεσμένοι!